Και σήμερα μας δικαιώνουν, όπως είπα και πριν, οι πρώην δίθεν αντιμνημονιακοί, οι πρώην δίθεν αντιμνημονιακές φωνές. Το 2011 έλεγε ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία με τα τρία ζάπια, τα 18 ισοδύναμα, ότι θα σχίζουν τα μνημόνια, ότι μνημόνιο δεν υπάρχει. Έφυγε ο κύριος Σαμαράς και πήγε στην Ευρώπη ως αντιμνημονιακός και γύρισε μνημονιακότερος του μνημονίου. Ο κύριος Σαμαράς και το κόμμα του, το οποίο θα έπρεπε να λογοδοτεί, που έβαλαν τη χώρα από το 2004 στο 2005 και το 2009 στο αυτόματο πιλότο, που κατέστρεψαν την οικονομία, μας μίλαγε και το θάρρος και το θράσος. Ο κύριος Καραμαλής μας μιλάει για ισχυρή οικονομία το 2007, με μαξιλάρι. Και το 2009 να παραδείτε εάλλο την πόλη, εάλλο τη χώρα. Όμως εμείς φταίμε που ουδέποτε τους ζητήσαμε να απολογηθούν για τα λάθη τους. Για την καταστροφική τους πολιτική 2004-2009. Μην ξεχνάτε ότι παραδώσαμε έλλειμμα 2,5% το 2004. Παραλάβαμε 15-25. Παραδώσαμε έλλειμμα χρέος 164 δισεκατομμύρια. Παραλάβαμε 3,70. Παραδώσαμε τη χώρα στα 18 πλέον αναπτυγμένα κράτη του κόσμου. Και πάμε ανάπτυξη 3,8 και παραλάβαμε με 4 ύφεση. Αγαπητοί συμμετέχοντες, μονόδρομος για να βγούμε από την κρίση είναι η ανάπτυξη. Άρα η επιδίωξή μας πρέπει να είναι οι νέες επενδύσεις. Ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Και μάλιστα τώρα θα είναι και η κυβέρνηση ενεργής ενότητας και θα αρθούν μεγάλο αριθμό βουλευτών, μπορεί να περάσουμε πραγματικά αυτό που λέμε τώρα αυτά τα χρόνια που κάνουμε. Ένα πραγματικά δίκαιο φορολογικό σύστημα και επένδυση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Ανάπτυξη που δίνει τομέα με στόχο στα ελληνικά προϊόντα να βρίσκονται σε όλα τα παράγια της Ευρώπης. Και το στοίχημά μας θα πρέπει να είναι η στήριξη του αγρότη, ο αγρότης μπροστά. Νέες επενδύσεις με τη συμβολή, και όταν λέμε με τη συμβολή, συμβολή το εννοούμε. Και του ΕΣΠΑ 2,5 ευρώ και τη ΣΥΟΣ. Νέα οργάνωση παραγωγών με στόχο νέες θέσεις εργασίας να φτάσουν στις 40.000. Το στοίχημά μας λοιπόν είναι ένας νέος παραγωγικός ιστός στη χώρα, ο οποίος θα παράξει πλούτο, το πλούτο αυτό να τον επανεργανύμουμε, γιατί λέω θα τον επανεργανύμουμε, διότι δεν υπάρχουν πλέον δανεικά. Κάποια στιγμή κλείνει η στρόφη των πληθυντικών και μένουμε μετέωροι. Ο τουρισμός μας είναι η βαθιά μας βιομηχανία. Είναι η πρώτη πτυχή εσόδων του ΑΕΠ. Πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει όμως και εκεί να κάνουμε την κριτική μας. Δεν μπορεί ένα δωμάτιο στην Ελληνικό τη Σάμο να είναι τριπλάσια τιμή από ένα δωμάτιο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και μάλιστα ένα γερμανικών εταιρεών. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το ξαναδούμε. Η σύνδεση γιατί είναι που έχουμε τις καλύτερα νησιά, τις καλύτερες θάλασσες. Άρα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα δικά μας είναι εκεί που εμείς κερδίζουμε. Τι χρειάζεται, φιλοξενούμαστε, τι χρειάζεται να μην κάνουμε λάθος ή λίγοι. Γιατί πολλοί πράττουν σωστά.